Είναι σημαντικό να διαβάζουμε την κάθε είδηση με κριτική σκέψη και να δίνουμε έμφαση στις απαντήσεις των παρακάτων ερωτήσεων. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι ειδικό στο συγκεκριμένο θέμα? Πού δημοσιεύθηκε? Είναι η πηγή αξιόπιστη? Πότε δημοσιεύθηκε ή ενημερώθηκε τελευταία φορά? Γιατί, για ποιο λόγο δημοσιεύθηκε? Να μας ενημερώσει, να μας πείσει για μια γνώμη ή να προωθήσει ένα προϊόν? Πώς αναπαράχθηκε? Από αξιόπιστα site ή κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων? Πώς να καταλάβετε αν μια ανάρτηση είναι ψευδής? Αν το κείμενο σας προτρέπει να το αναπαράγετε, αυτό θα πρέπει να σας υποψιάσει. Αν έχει μη λειτουργικά ενεργά link, υπερβολικοί τίτλοι ή τίτλοι που δεν έχουν σχέση με το κείμενο της ανάρτησης. Όσο πιο απίστευτοι ισχυρισμοί υπάρχουν σε ένα κείμενο, τόσο πιο ατράνταχτες αποδείξεις και στοιχεία θα πρέπει να το συνοδεύουν. Αν το κείμενο συνοδεύεται από φωτογραφίες άσχετες με το θέμα ή αν το θέμα της ανάρτησης είναι η φωτογραφία και αυτή έχει κακή ανάλυση, είναι μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν το κείμενο είναι προϊόν αυτόματης μετάφρασης, αν δεν υπάρχει συντάκτης, αν στο κείμενο υπάρχουν πολλά ορθογραφικά λάθη, είναι μία ακόμα ένδειξη. Αν αντί για ημερομηνία το κείμενο μας δίνει το χρόνο της ιστορίας που περιγράφει με λέξεις, όπως χθες, προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα κτλ. Ενδείξεις μη αξιόπιστης ιστοσελίδας. Ελέγξτε το URL. Ασυνήθιστες καταλήξεις site θα πρέπει να σας κάνουν επιφυλακτικούς. Αναζητήστε αξιόπιστα URL όπως gov, edu, org και άλλα. Αναρωτηθείτε για το σκοπό ύπαρξης του ιστότοπου. Έχει σκοπό να ενημερώσει, να πουλήσει ένα προϊόν ή να σας πείσει για μια ιδέα? Σε περίπτωση αμφιβολίας, ελέγξτε για μια ενότητα σχετικά με εμάς που συνήθως βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας. Ελέγξτε τη μορφή και τις πληροφορίες που παρέχει. Μοιάζει να είναι ένας επαγγελματικός ή προσωπικός ιστότοπος? Πώς τον βρήκατε? Τον επιλέξατε τυχαία από μία αναζήτηση Google ή ήταν συνδεδεμένος με κάποια άλλη αξιόπιστη πηγή? Τα δημοσιεύματα που φιλοξενεί είναι παροχημένα? Πότε ενημερώθηκε για τελευταία φορά? Υπάρχουν αναδημοσιεύσεις κειμένων του σε άλλα γνωστά site ή αξιόπιστες πηγές? Περιέχει διαφημίσεις από γνωστές εταιρείες?